να συνδεθούμε με τις α, πεσταλμένους του Open κυρίες και κύριοι. Στην ποινιαμίνα βρίσκεται η Αδαμαντία Ιλιόλιου μαζί μας από την Βυριτό και ο Αντώνης Τσολναράς και οι Σιρήνες Αδαμαντία δεν έχουν σταματήσει να χτυπούν σε όλη τη Χάιφα. Το κλίμα βεβαίως είναι βαρύ μετά το χθεσινό χτύπημα. Είχαμε από το πρωί Λίνα, συναγερμού στη Χάιφα όπω και στην ευρύτερη περιοχή. Δέκα ήταν οι εκτοξεύσει των ρουκετών προ την περιοχή τη Χάιφα. Τουλάχιστον η ενημέρωση από το στρατό του Ισραήλ είναι ότι τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν. Υπήρχαν και πτώσει, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματίε. Τώρα το μείζον ζήτημα βέβαια είναι το αιματηρό χτύπημα που έγινε χθε από την Χεσπολά. Βρισκόμαστε στην περιοχή τη Μπενιαμίνα, στο, στην περιοχή τη στρατιωτική βάση όπου αποτέλεσε τον στόχο. Και αξίζει να δούμε κάποια στοιχεία των συνθηκών ε, του συγκεκριμένου χτυπήματο Είναι η πιο μεγάλη επίθεση και η πιο αιματηρή από την έναρξη του συγκεκριμένου πολέμου και μάλιστα μακριά από την πρώτη γραμμή του μετόπου, καθώς βρισκόμαστε στην Ενδοχώρα. Να φανταστείτε ότι ε, η απόσταση από το Τελαβίβ είναι περίπου 50 χιλιόμετρα. Και είναι ένα ε, πλήγμα γοήτρου, Αδαμαντία η επίθεση αυτή της χεσμολάς στην Ισραηλινή στρατιωτική βάση, ενώ γίνεται έρευνα γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα αεράμινας. και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για το τρόν της Χεσμπολά ε, τύπου Μυρσάντ 1, το οποίο το έχει ξαναχρησιμοποιήσει η Χεσμολά, είναι κατασκευής Ιρανικής, δεν έγινε αντιληπτό από το ραντάρ του Ισραήλ και δεν ήχισαν οι Συρινέ. Με αποτέλεσμα να υπάρξει το πλήγμα στρατιωτική βάση και μάλιστα στην τραπεζαρία, από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν βέβαια και χαρακτηριστικές εικόνες, με αποτέλεσμα τέσσερις να είναι νεκροί στρατιώτες και δεκάδες ε, Επίση, διερευνάται ε, το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι τουλάχιστον οι πληροφορίε που έχουμε από στρατιωτικέ πηγέ είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από το σιδερένιο θόλο του Ισραήλ για λόγω το, του χαμηλού υψώματρο ε, που πετά το συγκεκριμένο ντρόουν. Μάλιστα, φαίνεται πω η Χεσμολά εκτόξευσε πληθώρα ρουκετών και ταυτόχρονα μη επανθρωμένα αεροσκάφη, έτσι ώστε να υπερκεράσει το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ και να μην καταφέρει ε, να κάνει την συγκεκριμένη αναχέτηση. Ε, βέβαια, όλα αυτά διερευνώνται. Ήδη έφτασε εδώ και ο εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, ο οποίο μίλησε για ένα περιστατικό ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά και ο Υπουργό Άμυνα, που είπε ότι είναι ένα περιστατικό που έχει οδυνηρέ συνέπειε, ότι παίρνουμε τα αντίστοιχα μαθήματα, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Βέβαια, η συγκεκριμένη ταξιαρχία που βρίσκεται στη συγκεκριμένη στρατιωτική βάση είναι επιλεκτή, είναι αξιόμαχη και βρίσκονταν και στην Γάζα έχουν πολεμήσει, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, στι μάχε που είναι σε εξέλιξη στην Χεσμολά. Κάποια στοιχεία για το συγκεκριμένο ντρόνι να σα πω ότι έχει περίπου 120 χιλιόμετρα βεληνικέ. Ενώ ιδιαίτερη η σημασία έχει πω ενισχύεται η αεράμινα λίνα ε, του Ισραήλ για να μπορέσει ναι. να αντιμετωπίσει ακόμη και του βαλιστικού πυράβλου που δέχεται από το Ιράν με το σύστημα ΘΑΤ, το αμερικανικό, ένα προηγμένο αντιεροπορικό σύστημα για την αντιμετώπιση. Βαλιστικών πυράβλων Βάλιστα. μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου βεληνικού.